Η κίνηση δεν είναι υποτονική, είναι ανύπαρκτη, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η επανεκλεγής απρόεδρος του εμπορικού συλλόγου της πόλης, Φιλιό Μιλωνά, μεταφέροντας το κλίμα και την εικόνα που επικρατεί στην αγορά. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις σε ένδυση, υπόδηση και εστίαση είναι εκείνες που δέχονται άμεσα τα μεγαλύτερα πλήγματα. Έως ανύπαρκτη θα την έλεγα εγώ, οπότε όχι, σας λέω όχι μόνο υποτονική, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω κάτι. Είναι κάτι σαν μια καθημερινότητα, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέραμε. Λόγω της ακρίβειας, σαφώς ο κόσμος ψάχνει διεξόδους προκειμένου να επιβιώσει. Γιατί, ξέρετε, το ζητούμενο όλων μας, μηδενός και μηδεμιάς εξαιρουμένης, είναι η καθημερινότητα. Άρα ψάχνουν και βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις επιβίωσης, αλλά και, ξέρετε, και πιο φτηνές και κόβουν κιόλας με περικοπές, με τα πάντα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, άλλωστε το έχει δείξει η ιστορία επί σειρά ετών, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το πρώτο πράγμα που βάλετε άμεσα, άμεσα όμως, και έχει αντίκτυπο την άλλη στιγμή, είναι η ένδυση και η υπόδηση. Δυστυχώς. Και η εστίαση. Βέβαια αυτό και λόγω των καταστάσεων, έτσι, λόγω της πανδημίας. Αυτοί λοιπόν που βαλόμεθα άμεσα, είμαστε εμείς αυτοί οι δύο κλάδοι. Και δυστυχώς το ζούμε πλέον πάρα πολύ καλά, έχει περάσει στο πετσί μας και είναι μια πραγματικότητα δική μας, μια αλήθεια δική μας. Ειδικά για την περιοχή της Ορεστιάδας, η κυρία Μιλωνά υποστήριξε ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού όπως είπε παρατηρείται και πάλι αυξημένη διαρροή καταναλωτών στις γειτονικές χώρες. Το βόρειο τμήμα του Εύρου έχει τρεις πύλες εξόδου, κύριε Πρεμίδη. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού αλλού συμβαίνει αυτό? Πώς μπορούμε δηλαδή αυτό να το περσκελίσουμε και να πούμε «ΟΚ, δεν τρέχει τίποτα». Μα καθημερινά ζούμε τα πάθη μας. Καθημερινά, όχι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή, εννοείται ότι έχει αρχίσει και παρατηρείται έτσι μια φιλορροή καταναλωτών κατά κάποιον τρόπο. Βεβαίως, και το λέω και ξεκάθαρα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι είναι. Ας μην γελιόμαστε. Είναι κάτι που απευχόμασταν όλοι. Αλλά ενδόμηχα και το έλεγα και το πίστευα ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά, δυστυχώς θα δείξουμε για άλλη μια φορά το πρόσωπό μας. Το δείχνουμε λοιπόν. Και αυτή η χώρα, αυτή η περιοχή τελειώνει. Ας αφυπνιστούμε και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιου είδους διεφυγές χρημάτων. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου εκτίμησε ότι ο αντίκτυπος της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που υπάρχει στην αγορά και με τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος θα φανεί σύντομα και με νέα λουκέτα καταστημάτων στην αγορά της Ορεστιάδας. Βγείτε στην αγορά ένα βράδυ, ο καθένας από εμάς, και φωτογραφίστε ποιες βιτρίνες πλέον είναι αναμένες, γιατί φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο, κλείνουμε και τα φώτα στις βιτρίνες. Εντάξει, και ας μου πούνε ποια καταστήματα είναι κλειστά, ποια είναι ανοιχτά, αλλά και από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μαθαίνω, έρχονται και άλλα. Και ξέρετε, πλέον αρχίζει και διευρύνεται το πρόβλημα, το θέμα και στην εστίαση. Το καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Φαντάζεστε αυτή την πόλη, την άλλοτε ανθούσα, την που έσφιζε από ζωή, από κόσμο, από... να αργοπεθαίνει. Ποιος τους το έδωσε αυτό το δικαίωμα? Γιατί είναι γεγονός ότι η εικόνα δεν είναι αυτή που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Και θα έρθουν και χειρότερα, να το θυμάστε.